Όχημα το οποίο έχει κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός έχει προλάβει να βγει έξω, ενώ στο σημείο στο ύψος της Λιγαριάς επικρατεί πανδαιμόνιο, με δεκάδες αυτοκίνητα να εγκλωβίζονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χρειαζόμενο αυτοκίνητο εν κινήσει πήρε φωτιά. Η αιτία της πυρκαγιάς είναι πιθανό βραχυκύκλωμα, διενεργείται προανάκριση με δύο οχήματα και έξι υπαλλήλους, επενεύει η υπηρεσία μας. Διερχόμενοι οδηγοί προσπάθησαν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική, όμως οι φλόγες φούντωσαν, ενώ αναστάτωση προκάλεσε περαιτέρω μικροέκρηξη, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από τα ελαστικά. Διερχόμενοι οδηγοί καταγράφουν με τα κινητά τους την αναστάτωση που επικρατεί. Στην ανάγκη όσο και την υποχρέωση να φέρουν όλα τα οχήματα πυροσβεστήρα, αναφέρεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν έχουμε πρόκληση πυρκαγιάς στο όχημά μας, καταρχήν η πρώτη κίνηση είναι να εγκαταλείψουμε το όχημα και αν έχουμε πυροσβεστήρα, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε λίγο το καπό και αν η πυρκαγιά είναι στο χώρο του κινητήρα, από χαραμάδα να κάνουμε ρήψη με τον πυροσβεστήρα μας μέσα στο χώρο της μηχανής. Προς Θεού δεν ανοίγουμε το καπό της μηχανής. Εγκαταλείπουμε το όχημα αν οι συνθήκες είναι δύσκολες και είναι κίνδυνος για τη ζωή μας. Οι εκρήξεις που δημιουργούνται στο αυτοκίνητο δεν είναι τόσο επώδυνες που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποιο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή όταν έχουμε λάβει ήδη μια απόσταση ασφαλείας. Αφορά τα λάστιχα του οχήματος τα οποία εκρηγνύονται όταν καίγεται. Και κάποια έκρηξη μπορεί να προκληθεί στο ρεζερβουάρ του οχήματος, το οποίο έχει πλαστικές τάπες, οι οποίες καίγονται, διοχετεύεται η βενζίνα στο χώρο και κάνει μια έκρηξη. Αν λάβουμε μια απόσταση ασφαλείας, δεν υπάρχει κίνδυνος άμεσος. Στο σημείο προκλήθηκαν ουρές και καθυστερήσεις για λίγη ώρα, καθώς για προληπτικούς λόγους υπήρξε διακοπή στην κίνηση οχημάτων μέχρι να σβήσουν οι φλόγες.